μια ξεχωριστή πρωτοβουλία με την υπογραφή της επιστημονικής κοινότητας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, με φόντο μια καινοτόμη εφαρμογή που βασικό στόχο έχει να γίνει ακόμα γνωστότερη η περίφημη διεθνής νοηματική γλώσσα, η οποία βέβαια απευθύνεται σε κοφούς συνανθρώπους μας. Ιδιαίτερη χαρά εδώ στο στούντιο της Κρήτης σήμερα. Φιλοξενούμε τον κύριο Γεώργιο Παπαδουράκη, καθηγητή στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Να τον ευχαριστήσω θερμά και να τον καλησπερίσω και να τον καλωσορίσω στην εκπομπή μας. Εγώ να σας ευχαριστήσω και για τη φιλοξενία. Αξιέπαινη προσπάθεια. Ωστόσο, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από τα βασικά, προκειμένου να γίνει όσο το δυνατόν πιο κατανοητή η συζήτησή μας στους τηλεθεατές. Μιλάμε για μια διεθνή νοηματική γλώσσα, δηλαδή. Όπως όλες οι γλώσσες, έτσι και οι κουφοί έχουν τη δικιά τους γλώσσα. Δηλαδή, είναι διαφορετική η νοηματική γλώσσα των ελληνικών, διαφορετική των αγγλικών, διαφορετική Πορτογαλία, Γερμανία κτλ. Το 1973, λοιπόν, δημιουργήθηκε μια ομάδα για να φτιάξει μια διεθνή γλώσσα, ώστε να μπορούν οι κουφοί να συνεννούνται μεταξύ τους που είναι σε διαφορετικές χώρες. Αυτή κάπως η γλώσσα είναι νεκρή, χρησιμοποιείται μόνο σε διεθνείς επιτροπές, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους κουφούς, στα Ηνωμένα Έθνη κτλ. Με ευθύνη τοπικών φορέων, φαντάζομαι, δεν έχει γίνει γνωστή αυτή η διεθνής νοηματική γλώσσα. Δηλαδή, δεν έχουν υπάρξει πρωτοβουλίες σαν τη δική σας, προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να μάθουν ότι μπορείς να συνεννοηθείς με τον δικό σου τρόπο έτσι σε ένα διεθνές επίπεδο. Ακριβώς. Οπότε, εμείς μέσα από αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, με συντονιστή την Πορτογαλία και συμμετέχουμε και εμείς σαν ΕΛΜΕΠΑ, προσπαθούμε να κάνουμε μαθήματα και για τους κουφούς, αλλά και για τους μη κουφούς. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, διότι υπάρχει έλλειψη καθηγητών νοηματικής γλώσσας. Οπότε προσπαθούμε να κάνουμε τέτοια μαθήματα, ώστε να δώσουμε σε 5 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτή την διεθνή νοηματική γλώσσα. Λοιπόν, επειδή βλέπουμε και ένα βίντεο από πίσω, το οποίο να πω ότι έχει δημιουργηθεί για τις ανάγκες της εκπομπής και για τη συζήτησή μας και είναι ιδιαίτερη χαρά. Τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή? Βλέπουμε ένα αβατάρ. Μάλιστα. Όπου? Καταρχάς να πω ότι αυτό δημιουργήθηκε από έναν διδακτορικό μας φοιτητή, τον Κώστα τον Κορναράκη, ο οποίος είναι κουφός. Έχει πάρει το πτυχίο του από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το μάστερ από το δικό μας τμήμα και μάλιστα έκανε πάνω σε αυτό το θέμα την μεταπτυχιακή του διατριβή και τώρα κάνει το διδακτορικό του, όπου πληκτρολογούμε στα ελληνικά και το avatar κάνει την νοηματική γλώσσα ώστε αυτή στα ελληνικά. Και αυτό που λέμε καλησπέρα, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε και εγώ το μεταφράσω στη νοηματική γλώσσα, το κάνει τώρα το avatar στη νοηματική. Δηλαδή τι κάνουμε εμείς, πληκτρολογούμε αυτό το οποίο θέλουμε να μεταφέρουμε στο... Ωραία. Και το avatar με τις συγκεκριμένες κινήσεις νοηματικής, σωστά? Ναι. Κάνει αυτές τις κινήσεις και δίνει στο συνομιλητή μας. Ερώτηση. Αυτές οι κινήσεις έχουν να κάνουν με τη διεθνή νοηματική γλώσσα? Όχι η συγκεκριμένη, με την ελληνική. Με την ελληνική νοηματική. Αλλά με αυτό το avatar έχουμε βάλει και την διεθνή νοηματική γλώσσα. Όπου μπορεί με αυτόν τον τρόπο να γίνει ευρέως γνωστή. Ακριβώς. Μάλιστα. Αναφορικά τώρα με το στάδιο στο οποίο βρισκόμαστε. Έχουμε να κάνουμε μια πιλωτική εφαρμογή. Ακριβώς. Καταρχάς έχουμε φτιάξει ένα βιβλίο. Έχουμε συγκεντρώσει την υπάρχουσα κατάσταση σε 5 διαφορετικές χώρες από τους 5 μετόχους αυτής της εργασίας. Οπότε έχουμε εκδώσει ένα βιβλίο όπου βλέπουμε τι προβλήματα υπάρχει σε κάθε χώρα και πώς μπορούμε να τα λύσουμε. Και μετά έχουμε φτιάξει μαθήματα και για τους κουφούς και για τους μη κουφούς, ώστε να μπορούν να μάθουν και να διδαχθούν την διεθνή νοηματική γλώσσα. Και μιλάμε για περίπου 700 διαφορετικά βίντεο με το avatar. Μάλιστα. Αναφορικά τώρα με την αφορμή, μας είπατε ότι είναι μια πρωτοβουλία ενός διδακτορικού, σωστά?
Όχι, είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Αναφορικά σε τοπικό επίπεδο. Έχουμε μέσα στην ομάδα τον κύριο, ναι, Καραμπίδη και έναν κουφό, τον κύριο Κώστα Κουρναράκη, ναι, ο οποίος είναι μέρος της διδακτορικής του διατριβής. Μάλιστα. Αυτή η συνεργασία με φορείς του εξωτερικού πόσο χρήσιμη είναι και σε ποιους τομείς μας δείχνει το δρόμο ότι θα πρέπει να επαναληφθεί? Όχι μόνο επαναλαμβάνεται, αυτή τη στιγμή τρέχουμε 3 τέτοια προγράμματα παρόμοια, όλα για τους κουφούς με διάφορες διεθνείς συνεργασίες. Αυτό είναι ένα για τη διεθνή γλώσσα. Έχουμε ένα άλλο όπου συντονιστής είναι το Πανεπιστήμιο της Πράτρας. Συμμετέχουμε εμείς πάλι η Πορτογαλία, Ολλανδία, όπου εκεί βάζουμε και τεχνητής νοημοσύνης ώστε να μπορούμε να διαβάζουμε τους κουφούς, καθώς κάνουν την νοηματική γλώσσα. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι ένα θέμα που θα ήθελα να θίξω, ότι ναι, με τον κορονοϊό υπήρχε μεγάλο πρόβλημα στους κουφούς. Διότι οι κουφοί αυτό που κάνουν είναι να διαβάζουν τα χείλη. Οπότε, όλοι φορώντας μάσκες, δεν μπορούσαν να διαβάσουν τα χείλη. Επίσης, δεν είναι μόνο τα χέρια, είναι και εκφράσεις του προσώπου. Και πάλι, φορώντας μάσκα, δεν μπορούσαν να δουν τις εκφράσεις του προσώπου. Δυσκολίες, η αλήθεια είναι που δεν τις έχουμε σκεφτεί εμείς. Ακριβώς. Σωστά. Ναι. Αλλά αφορούν με ένα πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας και των ακριβώς. Είναι γύρω στους 700.000 άτομα που έχουν προβλήματα ακουστικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο. Μάλιστα. Τώρα μας παρακολουθούν συνάνθρωποι μας και υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες απορίες. Δηλαδή, μιλάμε για μια επιλογική εφαρμογή. Πότε θα έχουμε κάτι χειροπιαστό και με ποιους τρόπους ο καθένας από εμάς θα μπορέσει να αξιοποιήσει αυτές τις δυνατότητες? Αυτή τη στιγμή είμαστε στα τέλη του προγράμματος, οπότε ήδη φτιάχνουμε τα τελικά βίντεο, από όπου στο site τα βάζουμε σε ένα Moodle, όσοι ξέρουν από εκπαιδευτικές πλατφόρμες, και θα είναι προβάσιμα σε όλους τους πολίτες, αφού το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Και βλέπουμε και ανοίγει ένα θέμα βέβαια που έχει να κάνει με την χρηματοδότηση συγκεκριμένων προγραμμάτων στο κομμάτι της έρευνας. Ακόμα και σε δύσκολες συγκυρίες όπως είναι αυτή που διανύουμε, προηγήθηκε η οικονομική κρίση, ακολούθησε επιδημιολογική κρίση, βρισκόμαστε και στο κομμάτι της ενεργειακής κρίσης, ωστόσο πρέπει να στηριχθεί η έρευνα. Αυτές οι χρηματοδοτήσεις είναι αναγκαίες προκειμένου. Είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να σας πω ότι καμία μας προσπάθεια, όσες έχουμε κάνει, έχουμε πάρει 5 διαφορετικά προγράμματα, δεν απορρίφθηκε. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ πρόθυμη να χρηματοδοτήσει τέτοια προγράμματα, τα οποία για μας έχουν εκπαιδευτικό και ερευνητικό χαρακτήρα. Με κοινωνικό πρόσημο. Ακριβώς. Συνέχεια θα υπάρξει, έχετε σκεφτεί ότι μπορεί να υπάρξει κάτι αντίστοιχο στο μέλλον? Ναι, και για κάποιες άλλες κατηγορίες συνανθρώπων μας που αντιμετωπίζουν. Εμείς κοιτάμε αυτή τη στιγμή με αυτές τις κοινοπραξίες, ναι, που έχουμε αναπτύξει, κυρίως τους κουφούς, και συνέχεια φτιάχνουμε νέα προγράμματα. Έχουμε ήδη περατώσει επιτυχώς πάρα πολύ άλλα και συνεχώς κάνουμε νέες προσπάθειες. Μάλιστα, θα μπορούσαν να μπουν στο παιχνίδι έτσι του προγράμματος, εντός αγωγικών η λέξη παιχνίδι, και προπτυχιακοί φοιτητές, και με ποιο τρόπο? Όχι μόνο προπτυχιακοί, ο κάθε πολίτης. Δηλαδή, μπαίνοντας σε αυτά τα... Στο κομμάτι της περαιτέρω εξέλιξης του προγράμματος, αυτό λέω. Ναι, για τους απλούς προπτυχιακούς και φοιτητές, είναι τα μαθήματα τα οποία μπορούν να πάρουν και να μάθουν τη διεθνή γλώσσα, όπως οποιοδήποτε εκπαιδευόμενος. Μάλιστα. Πότε θα έχουμε κάτι χειροπιαστό? Πιστεύουμε στο τέλος του μήνα. Στο τέλος του μήνα. Ναι. Και με ποιους τρόπους και πού θα ανέβει το συγκεκριμένο πρόγραμμα? Αυτή τη στιγμή είναι στον συντονιστή του προγράμματος που είναι το Πανεπιστήμιο του Σέγγεν και, ναι, θα είναι στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου του Σέγγεν και από εκεί θα είναι τα μαθήματα. Αλλά θα φτιάξουμε και εμείς εδώ στο ΕΛΜΕΠΑ τη δικιά μας εκπαιδευτική πλατφόρμα για αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Μέχρι το τέλος του έτους πιθανότατα, ναι, να έχουμε κάτι χειροπιαστό μέχρι το, ναι, τέλος του 23. Λοιπόν, καλή επιτυχία κύριε Παπαδουράκη. Ευχαριστώ να σας ευχαριστήσω πολύ. Πολύ. Καλή δύναμη. Μας χρειάζονται αυτές τις πρωτοβουλίες και δημοσιογραφικά αλλά και στο κομμάτι της κοινωνικής. Εγώ να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία και που δίνουμε τέτοια έκθεση. Υποχρέωσή μας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά.